Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι 5η, 19 Οκτωβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Στη θεματολογία, το κύριο στοιχείο το οποίο επικρατεί είναι οι μετεκλογικές εξελίξεις στους υπόλοιπους δήμους της περιφέρειας, οι προεκλογικές για το Δήμο της Κομωτινής. Βάσει αυτού του στοιχείου διαμορφώνεται και η επικαιρότητα σήμερα και τα θέματα τα οποία κυριαρχούν, τα πρώτα θέματα τα οποία δεσπόζουν στο κεντρικό μας δελτίο. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να μάθουμε την πρώτη είδηση της ημέρας, να εισπράσουμε στην πρώτη είδηση που αφορά σε ενστάσεις. Το δικαστήριο λοιπόν αναμένεται να αποφασίσει για το αν υπάρξει δεύτερος γύρος εκλογών στο Δήμο της Μαρόνιας μετά από σχετική ένσταση που υπέβαλε ο υποψήφιος Δήμαρχος Μαρόνιας Τάσος Κάζης για την υποψηφιότητα ενός υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου με τον συνδυασμό του έτερου του συνδυασμού του κ. Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουμε, ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, ο εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος, είναι προμηθευτής του Δήμου Μαρόνιας και σύμφωνα με τα όσα δηλώνει ο κύριος Κάζης, υπάρχει βάσει αυτού και ποινικό κόλλημα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά επιστρέφουμε στο στούντιο με κουβέντα. Ένσταση υπέβαλε ο συνδυασμός του υποψηφίου Δημάρχου Μαρόνιας κ. Κάζη προεκλογικά για τη συμμετοχή ενός πολίτη στο συνδυασμό του συνυποψηφίου του κ. Παπα-Νικολάου με την αιτιολογία ότι ο συγκεκριμένος πολίτης είναι προμηθευτής του Δήμου και αυτό απαγορεύεται σύμφωνα με τον κ. Κάζη από την ποινική δικονομία. Η υποψηφιότητα του συγκεκριμένου πολίτη δεν αποσύρθηκε ενώ ορίστηκε δικάσιμος όπου θα κριθεί από το δικαστήριο αν θα υπάρξει δεύτερος γύρος και στο Δήμο της Μαρόνιας. Αυτό εξαρτάται από το αν κρίνει το δικαστήριο ότι η υποψηφιότητα του πολίτη είναι παράνομη και αν επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα. Είχαμε υποβάλει πριν από τις εκλογές ως συνδυασμός ένσταση κατά της συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο του κ. Παπα-Νικολάου ενός υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου του κ. Σαλή Τσμή από τους Βάκους, τοπικό διαμέρισμα Μαράντων, γιατί ο κ. Νεσμή είναι προμηθευτής του Δήμου με ένα αγροτικό μηχάνημα αξίας 33.000 ευρώ. Αυτό το απαγορεύει ο νόμος, ο Δημοτικός Κώδικας και γι' αυτό το λόγο ακριβώς είχαμε υποβάλει την ένσταση τότε, πριν από τις εκλογές. Μάλιστα σε χρόνο και με τρόπο τέτοιο που να το έχουν, να το ξέρουν, να το γνωρίζουν δηλαδή μέσω του Δήμου, γιατί ζητήσαμε.